ζοριζόμαστε να πούμε ότι είναι καλή ημέρα. Δυστυχώς καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη μάχη που δίνεται για ακόμα μια φορά, για ένα ακόμα καλοκαίρι στη χώρα μας. Τρίτη μέρα που έχουμε ενεργά μέτωπα και φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αυτά τα τρία για τα οποία μιλούσαμε, δηλαδή δεν είναι μόνο η Μάνδρα, τα Δερβενοχώρια και το Λουτράκι, που σήμερα ειδικά θα είναι και η πρώτη μέρα που θα είναι αντιμέτωπες όλες οι αρχές με το τοπίο της καταστροφής. Είναι και άλλες πυρκαγιές. Είναι στη Ρόδο, είχαμε χθες στη Λέσβο. Έχουμε πολλές πυρκαγιές που βγαίνουν συνέχεια, που προκύπτουν. Και στη Ρόδο έχουμε μια μεγάλη φωτιά. Πριν από λίγες ώρες είδαμε να πηγαίνει προς το δάσος των Λαέρμων. Μιλάμε για ένα πολύ όμορφο δάσος και εκεί. Αυτές οι εικόνες που βλέπετε τώρα είναι από τη Ρόδο, που επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Θα περιμένουμε πάλι και με το πρώτο φως της ημέρας να τα δούμε, διότι όπως είπε και ο Μάνος, έχει αφήσει πίσω τεράστιες καταστροφές και στη Μάνδρα και στα Δερμενοχώρια. Θα δούμε και τους συναδέλφους μας που βρίσκονται όλες αυτές τις ημέρες, δημοσιογράφοι και τεχνικοί, σε όλα τα σημεία, μεταδίδουν όλα όσα γίνονται στα μέτωπα των πυρκαγιών. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη καταστροφή έχει συντελεστεί στη Μάνδρα από αυτά που βλέπαμε χθες. Σήμερα, ξαναλέμε, θα δείξει το φως της ημέρας τι έχει γίνει, πόση έκταση έχει καεί. Εδώ, έτσι για να πούμε με τίτλους, στην ημέρα, έχουμε σε εξέλιξη τον καυγά του Υπουργείου Εσωτερικών με τους Δημάρχους, με την τοπική αυτοδιοίκηση, για τα ποσά που έχουν διατεθεί για την πυρασφάλεια και την προετοιμασία των περιοχών. Έχουμε σε εξέλιξη σε χαμηλότερο επίπεδο, ενώ σε χαμηλότερους τόνους, και την πολιτική κόντρα σε σχέση με τα εναέρια μέσα και όλα τα υπόλοιπα. Η αλήθεια είναι, κατά ομολογία των πυροσβεστών και όλων των εκπροσώπων των αρχών, ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσες δυνάμεις. Έτσι. Τόσα εναέρια και επίγειες. Και επίγεια μέσα. Δηλαδή, χθες είδαμε μέχρι και τα δύο οχήματα του ΣΕΑΝΤΕΣ να επιχειρούν, της ελληνικής αστυνομίας, που μπήκαν σε κάποιες εκτάσεις. Και ο στρατός μπήκε στη μάχη, έτσι. Ναι, παράλληλα πρέπει να πούμε το εξής, ότι είναι τα μέτωπα, δεν είναι τόσο πολλά όσο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε περισσότερες δυνάμεις, αυτό λένε οι πυροσβέστες. Ξηρασία, λάθος συντονισμός, τι έχει συμβεί, θα δείξει στην επόμενη μέρα, όπως λέμε. Όταν μπορέσουμε να δούμε και ένα συγκλονιστικό βίντεο από ψηλά που δίνει ο Guardian και δείχνει το μέγεθος της καταστροφής και εκεί και στον Κουβαρά. Διότι και από εκεί που πέρασε η φωτιά, όπου έχει αυτό περάσει, λες, αυτό ακριβώς, ναι, ακριβώς αυτό είναι. Η φωτιά φαίνεται ότι σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Χιλιάδες καμένα στρέμματα, 12 χιλιόμετρα έκαψε μέσα σε 2 ώρες, όπως ενημέρωσε και η πυροσβεστική, σε Σαρονίδα και Ανάβησο. Κάηκαν τα πάντα, βλέπουμε εδώ και καμένες περιουσίες. Οι άνθρωποι μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν έφευγαν, δεν εγκατέλειπαν τα σπίτια τους, όπως φυσικά το βλέπουμε κάθε χρόνο. Είμαστε κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές. Και εγώ πραγματικά, ρε παιδί μου, αυτό που το έχω απορία είναι, είναι δυνατόν, ρε Μάνο, κάθε φορά που φυσάει λίγο, να καιγόμαστε κάθε καλοκαίρι? Ναι, έχεις δίκιο, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, όπως λέμε εδώ. Είναι κοινότοπο αυτό που λέμε. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι, η ίδια συζήτηση κάθε χρόνο, τα ίδια προβλήματα κάθε χρόνο, για τα μέσα τσακωνόμαστε κάθε χρόνο, με τους κατοίκους να φωνάζουν κάθε χρόνο ότι δεν έχουν ένα αέρια μέσα, με τους δημάρχους να φωνάζουν, με το κράτος να λέει ότι οι δήμοι έχουν πάρει λεφτά. Η ίδια συζήτηση, έτσι.